τη ημέρα και να σβήσουμε τα φώτα, να μπει στη ψηφοφορία και να το κάνουμε. Ναι, το κάνουμε. Το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει. Την απόφαση του Πρωθυπουργού. Α, ναι. Εντάξει, τώρα να πω, με επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχει συμπροβλεφθεί αυτή το πράγμα. Εντάξει, αν χρειάζεται. Είναι συμπροβλεφτικό και το μήνυμα του κ. Γιάννη, αλλά και η δικιά μα τάση όχι να κάνει υποαθούμε τάσει σοβαρέ. Να πω κάτι. Καταρχάς, ήταν ως νομαρχιακός σύμβουλος πρόταση δική μου στο νομαρχιακό συμβούλιο να τηρηθεί αυτό που η ώρα της γης επιβάλλει, το, τουλάχιστον να, να σβήσουν τα φώτα στα νομαρχιακά, το ότι είχα πει το νομαρχιακό τάστημα και σε όλες τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Άρα δεν είμαι ενάντια σε αυτή την ιστορία και παρόλο ότι και το προηγούμενο έτος ψηφίσαμε αυτό, αλλά τώρα επειδή δεν ξέραμε πότε θα πει συμβούλιο, είδαμε και στα νομικά πρόσωπα. Και δεν το ψηφίσαμε. Ναι, ναι, ναι. Το ψηφίσαμε. Το συζητήσαμε όσο αντιθέσουμε, δεν θυμάμαι το, αν το ψηφίσαμε. Ναι, ναι, ναι. Εμείς ήδη έχουμε στείλει όχι μόνο για το Δήμο, αλλά και, και στα νομικά πρόσωπα έχουμε στείλει έγγραφο, προκειμένου και τα νομικά πρόσωπα να τηρήσουν, τα νομικά πρόσωπα του Δήμου να τηρήσουν την, αυτό το πρωτόκολλο το σχόλιο, που επιβάλλει η, η ώρα της γης. Έτσι. Άρα το έχουμε ήδη κάνει. Το έχουμε ήδη κάνει. Εάν απαιτείται γι' αυτό μια απόφαση μου του Σουδίου, δεν έχω αντίληψη, κύριε Πρόεδρε, να την πάρουμε, αλλά νομίζω στην ουσία έχουμε ήδη, το έχουμε ήδη κάνει. Το έχουμε ήδη προγραμματίσει. Ναι, έχει, μας στείλαμε ήδη, αν δείτε, στα νομικά πρόσωπα που έχουμε στείλει ήδη έγγραφο για να τηρηθεί αυτό. Και επειδή πήρα το λόγο, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα μιλήσω για το κόστος του καναβαλιού, ούτε αν ήταν το καναβάλι μια μέρα. Νομίζω ότι αδική τη ζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα έχουμε πει, τι κόστησε πριν, τι κοστίζει τώρα. Δεν θα μιλήσω. Θα πω το εξής όμως, ότι και στο σύμφωνο των Δημάρχων είμαστε. Θα δω όμως και τελειώνει για το σύμφωνο αυτό, για το νούμερο 2 που λέτε. Και δεν το έχω υπόψη μου, θα το δω όμως και με πολύ μέλλον. Με αυτό θα το δω. Για τα, για τα αυτοκίνητα του ΤΕΟ υπήρχε ένα διαδικαστικό θέμα το οποίο το έχουμε λύσει και είμαστε έτοιμοι. Είναι ήδη δηλαδή, εδώ και 2 χρόνια τα αυτοκίνητα είναι στις, στο αμαξοστάσιο στο πόντου Δήμου. Φυλάσσονται στο Δήμο, τα έχουμε ήδη πάρει. Υπήρχε ένα διαδικαστικό θέμα, το ξεπεράσαμε. Όχι, άλλη φορά που ρώτησε και ο υπήρχε ένα διαδικαστικό θέμα, ξεπεράστηκε πριν 2 εβδομάδες από το ΤΕΟ, όχι δικό μας. Όχι δικό μας, του ΤΕΟ ζήτημα, το οποίο λύθηκε. Και όλα, τώρα θα μιλήσω άλλο. Παρακαλώ, άλλος κύριος άνθρωπος, ο κύριος Πετρίτσης. Δεν θα προσπαθήσω πολύ, τόσο θέλω να κάνω 2 παρατηρήσεις. Ένα θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι το θέμα της κεντρικής λεωφόρου. Ήρθε χιλιάδες κόσμος που χθες στο καναβάλι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει παραμικρή σήμανση. Οι Κορίνες έχουν πει να απαγορευτεί κάποια στιγμή, γιατί σε λίγο θα έρθει το Πάσχα και μετά από 2 μήνες θα έρθει το καλοκαίρι. Η αριστερή στάθμευση, οι Κορίνες, η διαγράμμιση, πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια πόλη τουριστική που ήταν χιλιάδες κυριολεκτικά κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και δεν είναι καλύτερη δυνατή εικόνα. Και να μου επιτρέψετε να πω, επειδή είμαι για το καρναβάλι, εγώ σαν καρναβάλι, σαν παρέλαση, δεν είμαι ικανοποιημένος. Όλα τα υπόλοιπα και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι τα οικονομικά είναι δύσκολα, αλλά σαν καρναβάλι δεν ήταν ό,τι καλύτερο δυνατό. Ούτε οι παρελαστές, οι καναβαλιστές ήταν κάπου από 2.000, νομίζω πάρα πολύ λιγότερο. 1920. Ήταν 1920, εγώ τα υπολόγισα πολύ πολύ λιγότερους. Κάτω από 1.000. Ήταν 2.000. Τέλος πάντων, σαν συνολική εικόνα δεν θα έλεγα ότι άφησε για μένα τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις. Και ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να δημιουργηθεί αρνητική εικόνα σε έναν τόσο μεγάλο λαό που ήρθε για τον καρναβάλι, περίμενε να δει ίσως κάτι καλύτερο. Θέλει να δει άρματα, θέλει να δει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε, κύριε Λόη, σας είπα, λέμε καμιά φορά, αυτό όμως μπορεί να γίνει αρνητικό στο επόμενο καρναβάλι. Αυτό λέω. Μπορεί μια κακή παρουσία φέτος να δημιουργήσει αντίκτυπο στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Αν θα κάνουμε, δεν ξέρω. Μπορεί να και ένα τρίτο θέλω να ακούσω, επειδή ακούγονται διάφορα, κύριε Δήμαρχε, για το λιμενικό ταμείο. Ακούγονται διάφορα και πρέπει κάποια στιγμή, επειδή είναι ένα σώμα το οποίο έχει συσταθεί τώρα, ακούγονται ότι δεν υπάρχει από τη μεριά του Δήμου δυνατότητα γραμματέας στο Συμβούλιο, να ακούγονται για διάφορα θέματα για τους λογιστές που θέλουν να αναλάβουν το λιμενικό ταμείο. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα για να μπορέσει ο λιμενικό ταμείο να λειτουργήσει με έναν νορμάλ ρυθμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε. Ο κύριος Ράτης έχει το λόγο. Δεν θα συμφωνήσω με την. Καλησπέρα για μένα. Δεν θα συμφωνήσω με την. Φέτος. Με τον κύριο Μουζάκη στην καθαριότητα. Οι άλλοι Θεοδωροί, κύριε Μουζάκη, μετά από 2 μέρες έχουν προβλήματα. Συγγνώμη.
είναι σήμερα Τετάρτη και έξω από, έξω από τα Πεφκάκια τα σκουπίδια ήταν. Δεν πρέπει να είχαν μαζευτεί από τη Δευτέρα για να είναι τόσο πολλά. Εκτός αν έβγαλε. Ξέρω ότι υπάρχει το πρόβλημα με το προσωπικό. Και το άλλο θέμα είναι. Και το άλλο θέμα είναι με τα καλάμια στην παραλία που εξακολουθεί και υφίσταται σε κάποιες περιοχές και όσο περνάει ο καιρός βγάζει νοτιά, τα μαζεύει πάλι μέσα και ο κύριος Μιώτης μένει στην παραλία και βλέπει και, και την εικόνα που παρουσιάζεται. Δεν είναι το ότι καλύτερο. Κύριε Λόη, ήθελα να σας πω ότι τα τρία αρώματα για το καρναβάλι φέτος δεν, από τους Αγίους Οδόλους δεν τα χρησιμοποιήσατε, μάθατε ήταν χαλασμένα. Θεωρώ με λίγα χρήματα. Δεν θα φοβηθεί σε την κατάσταση βρίσκονται. Θεωρώ όμως από ό,τι άκουσα με λίγα χρήματα μπορούν να απεσκευαστούν. Καλό είναι του χρόνου να το έχετε υπόψη σας. Και με λίγα χρήματα μπορείτε να τα βελτιώσετε και αυτά να τα κάνετε έξω. Είναι τα ίδια θέματα, κύριε Λέζου, να αλλάξουμε κάτι άλλο από κάποιο χρώμα. Δεν ξέρω. Δεν έχετε ακριβώς αυτό που λέτε. Μπράβο στη Δημοτική Αρχή που μετά από δύο μήνες έφτιαξε το ηλεκτροφωτισμό στη. Στο βιολογικό του Αγίου Θοδόρου και πλέον ο φύλακας μπορεί και ελέγχει το χώρο καλύτερα. Πριν 48 ώρες έγινε ένα ατύχημα στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Θοδόρου. Ευτυχώς χωρίς τραυματίες. Αυτό κύριε Πρόεδρε έχει να κάνει και με όσους ψηφίσανε ελαφριά την καρδιά το θέμα της προβλήτας όταν είχε έρθει για ψήφιση. Φανταστείτε να έχει γίνει στη θάλασσα αυτό. Που ήταν στο χέρι που δεν υπήρχε κάποιο άλλο λόγο από ό,τι έμαθα για το ατύχημα. Επίσης, έχω αναφέρει στον κύριο αντιδήμαρχο του Δημήτρη τον ΔΕΔΕ ένα πολύ σοβαρό θέμα. Περιμένω στο επόμενο συμβούλιο να φέρει απάντηση. Αν φέρει απάντηση, θα το κάνω εγώ θέμα. Στο συμβούλιο μέσα. Θεωρώ ότι πρέπει να κλείσει έτσι το θέμα. Ξέρει, γνωρίζει τι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ. Αν χρειάζεται να το. Δεν είναι μυθικά, κύριε Ρέμι, εντάξει, εσύ. Εμείς δεν μαθαίνουμε. Αν χρειάζεται να το. Θα το ξαναθυμηθεί. Εμείς θα το πληροφορήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Παρακαλώ. Μια ερώτηση ο κ. Γιάννης, παρακαλώ. Το μισό λουτράκι δεν έχει ρεύμα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπάρχει. Τα φώτα δεν είναι μόνο στο μισό λουτράκι. Πάλι σήμερα νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο κύριος Σπανός έχει το λόγο. Εγώ θα να κάνω μία ενημέρωση ενός λεπτού για να λάβουν όσοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι και όσοι ενδιαφέρονται πάση περιπτώσει. Γνωρίζετε όλοι ότι από το 2011 κινητοποιηθήκαμε για μία απόπειρα που έγινε τότε από την αρχαιολογική υπηρεσία για την οριοθέτηση νέου αρχαιολογικού χώρου στα Ίστινια. Οριοθέτηση, επανοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. Αυτό για να το αντιμετωπίσουμε το ότι ορίσε η Οικονομική Επιτροπή των Δικηγόρων τον Τζοάννου τον Χρήστο και με τη βοήθεια όλων αντιλήφθηκε έτσι, συνέλαβε όλη την ουσία της δικής μας δημακτηρίας στην προσπάθεια αυτή που γινόταν με συνέπεια να παρευρεθούμε στο ΚΑΣ το 11 τον Αύγουστο περίπου ήταν η πρώτη συνεδρίαση του ΚΑΣ, όπου αντιδράσαμε έντονα, εγώ, ο κ. Μακρύδης και ο Ντουάνος. Και τεκμηριωμένα. Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν να αναβάλει το Συμβούλιο, να μην πάρει απόφαση την ημέρα αυτή και επαναδιορίστηκε η ημερομηνία, στην οποία πραγματοποιήθηκε και πάλι το δεύτερο Συμβούλιο, όπου παραβρεθήκαμε και πάλι, αλλά τότε το μόνο που είχαμε πετύχει είναι να αφαιρέσει από την πρότασή του τότε, να αφαιρέσει ένα μέρος, ένα μεγάλο μέρος της πρότασης της αρχικής που είχε κάνει και να περιοριστεί σε ένα άλλο. Αυτό βέβαια που έκανε δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά όλη η περιοχή της από την Επιδάβρου μέχρι τους Μήλους Παπαφίλη, αν έτσι όπως έχουν υπόψη τους, όλη η περιοχή της Κυραυρής συμπεριλήφθη στην επαναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. Χωρίς στοιχεία βέβαια και χωρίς όλα αυτά. Επειδή λοιπόν δημοσιεύθηκε πρόσφατα, όχι πρόσφατα, πρόσφατα μας ενημέρωσαν.
μετά από το 11 που γίνανε τα δύο συμβούλια, το τελευταίο έγινε το Σεπτέμβριο του 11, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 369 στις 26 Δεκάτου του 12, δημοσιεύθηκε πλέον στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση και έτσι από εδώ και στο εξής είναι νόμος και λέει παραπέρα η απόφαση αυτή ότι στο εξής ό,τι οικοδομή γίνεται σε όλη αυτή την περιοχή που είναι τεράστια, αυτό που έκανε και σήμερα βέβαια, θα πρέπει πριν εκδοθεί άδεια οικοδομής, θα πρέπει να γίνεται αρχαιολογική έρευνα στο οικόπεδο, όπου με το συνήθι τρόπο εσκαφής που γινόταν διακυρών. Και το λέω αυτό βέβαια το προς ενημέρωση του σώματος, αλλά και ότι θα πρέπει και η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος να εξετάσουν την περίπτωση, είχαμε πει τότε ότι το μόνο πλέον όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η προσφυγή Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν ξέρω από ημερομηνίες, από ημερομηνίες και από υποδεσμίες. Κοιτάξτε, εμάς μας ενημέρωσαν, λέει Αθήνα 22 Δευτέρου του 13 ήρθε στην τεχνική υπηρεσία. Εγώ προημερών το έμαθα βέβαια. Το ΦΕΚ είναι στις 26 Δεκάτου του 12. Αν λοιπόν οι ημερομηνίες αυτοί άρχισαν να μας ενημερώσουν, έτσι, 22 Δευτέρου του 13 ήρθε επιστολή από Αθήνα, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δουν οι νομικοί, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα εγώ. Πάντως, βέβαια από ό,τι φαίνεται σκόπιμο μας πήραν στις 22 Δευτέρου του 13. Δηλαδή δημοσιεύτηκε στις 26 Δεκάτου του 12 και έφυγε από Αθήνα για μας στις 22 Δευτέρου, που είναι λιγάκι δύο μήνες και πλέον. Τρεις μήνες, λοιπόν. Δεν γνωρίζω αυτό προς ενημέρωση. Εάν υπάρχουν προθεσμίες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το όπλο της προσφυγής. Άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω. Αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Σπανέ, ο κύριος Γιώνης. Πρόεδρε, νομίζω ότι ίσως να τους ξυπνήσαμε χωρίς να έπρεπε να τους ξυπνήσουμε. Εγώ φοβάμαι ότι είναι λάθος ενέργεια, η εμπειρία μου, όσα χρόνια ήμουν, δεν μιλάω και σαν δήμαρχος και σαν αντιπολίτευση, τους ξυπνήσαμε και δεν έπρεπε. Εγώ έτσι νομίζω. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Για ποιο πράγμα, συγχωρείς. Για το Υπουργείο Πολιτισμού, το λέω. Εγώ νομίζω ότι αυτή, ναι, αλλά είπατε ότι τον ενεργοποιήσατε για να... Όχι. Συγγνώμη, είχαμε συνεργασία. Παραπληροφόρηση. Α, συγγνώμη, ήθελα να μην το κατάλαβα εγώ. Κάποια στιγμή μας ειδοποιούν εδώ στο Δήμο ότι την τάδε του μήνα, μάλιστα ήταν να συνεδριάσει το 11, που έτσι είχαμε αναλάβει μια δημοτική αρχή. Έρχεται η ειδοποίηση από το κουλίο ότι κοιτάξτε την τάδε του μήνα συζητείτε στο ΚΑΣ επαναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. Και ζητήσαμε αυτομάτως παρεμβήκαμε όλοι μαζί και ζητήσαμε αναβολή συζήτηση για να ετοιμαστούμε. Ναι. Τότε βάλαμε τον δικηγόρο και ετοιμαστήκαμε να απαντήσουμε στο ΚΑΣ και απαντήσαμε γερά και δυνατά με στοιχεία. Αλλά μας αγνώρισαν. Και κάναμε παράσταση. Όχι εμείς. Κύριε Πρόεδρε. Αντίθετα. Κάνατε και παράσταση μαζί με τον κύριο Μακρύδη. Μα το είπα ότι πήγαμε δύο φορές στο ΚΑΣ. Την πρώτη τους τα αναβάλαμε το συμβούλιο γιατί επικαλεστήκαμε στοιχεία. Και μετά τα ανακατέψανε και πάλι, αλλά αυτοί δεν κάνανε εύκολα πίσω και μας δώσαν την άλλη. Παρακαλώ, η κυρία Στάμα. Σύντομα, παρακαλώ. Κύριε Σπανέ, αμφιβάλλω αν μπορούμε να κάνουμε τώρα προσφυγή, διότι αν δεν είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από τις κοινοποιήσεως που λάβαμε γνώση εμείς του περιεχομένου αυτής της διάταξης. Επειδή όμως η δημοσίευση είναι τον Νοέμβριο του 12, 26 Δεκάτου του 2012, και η προθεσμία η οποία δίδει είναι 60 μέρες, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα ερμηνευθεί ότι αν μια νόμο απαγορεύεται, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, θα έπρεπε να το λάβετε υπόψη. Και έτσι δεν αναλαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 22 Δευτέρου 2013 που κοινοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Ισμίας. Όχι σε εμάς. Πού? Εδώ στο Δήμο. Στο Δήμο, στην τοπική υπηρεσία. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα ληφθεί υπόψη η μέρα της δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Γιατί πιστεύω ότι δεν έχει δει ποτέ το Συμβούλιο Επικρατείας να έρθει κόντρα με το ΚΑΣ.
Εγώ είπα μίλησε για την προθεσμία και τη δυνατότητα υπομονή προσφυγή. Αυτό είναι. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Ο κύριος Δέντες Δημήτρης. Επειδή έτσι ακούστηκαν κάποια πράγματα από τον κύριο Ράντι, θα ήθελα και να τα διευκρινίσω αλλά και να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά έτσι με όλα αυτά που ακούστηκαν. Πρώτα για τα σκουπίδια στα Πευκάλια. Πραγματικά έτσι έχουμε καθυστερήσει λίγο και αυτό οφείλεται στην δυσκολία. Δεν είναι θέμα προσωπικού, το προσωπικό αυτή την εποχή επαρκεί και μπορούμε ανά πάσα στιγμή έτσι να και πιστεύω ότι και η πόλη των Αγίων Θεοδόρων και η περιοχή γενικότερα βρίσκεται σε πολύ κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση σχετικά με την καθαριότητα. Από αύριο τα συνεργεία μπορούν να ξεκινήσουν, θα ξεκινήσουν και μπορούν να ξεκινήσουν και θα προβούν στην αποκομιδή όλων των απορριμμάτων που υπάρχουν στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Σχετικά με τα καλάμια και στην παραλία. Εδώ θα πρέπει έτσι να δούμε ότι οι Άγιοι Θεόδωροι έχουν 14 χιλιόμετρα παραλία. Κάναμε μια προσπάθεια και κύρια στην εντός σχεδίου περιοχή και λίγο δεξιά και αριστερά και όχι μόνο αυτήν αλλά και σε άλλες περιοχές προσπαθήσαμε έτσι να κάνουμε αυτή την αποκομιδή. Σιγά σιγά πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτό ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Και η φύση από μόνη της, που οπωσδήποτε και στο οικοσύστημα και όλες αυτές τις οποίες, οι οποίες γίνονται από την φύση, το ξανατονίζω, θα αποκαταστούσε αυτό το φαινόμενο και οπωσδήποτε εμείς τρέξαμε αμέσως να πάρουμε τα καλάμια και οπωσδήποτε να φέρουμε σε μια φάση και σε μια εικόνα τέτοια την παραλία. Δεν είναι όμως έτσι άμα το δούμε οικολογικά, γιατί και αυτό το φαινόμενο ακόμα λειτουργεί σε άλλα πράγματα και οπωσδήποτε μπαίνουν και άλλα θέματα που αν θα έπρεπε ή όχι. Και όπως είπα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που η ίδια η φύση κάνει τον γύρο της, κάνει την ανακύκλωσή της και μαζί με αυτό κρατάει και άλλες ισορροπίες. Το περιστατικό που αναφέρθηκε σχετικά με στην περιοχή και στην παλιά, άμα θέλετε, παλιά εθνική οδό Αγίων Θεοδόρων Αθηνών Κορίνθου. Ναι, ήταν ένα περιστατικό το οποίο όχι τόσο σοβαρό όσο έτσι, θα μπορούσε να είναι ή να συμβεί. Έγινε όμως άμεση επέμβαση, έγινε ένας απόλυτος καθαρισμός, βρέθηκα δηλαδή στο περιστατικό αυτό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ όμως μπαίνει και ένα μεγάλο ερώτημα. Φανταστείτε δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί από ό,τι όλοι γνωρίζετε και όλοι μαζί έχουμε αντιμετωπίσει σχετικά με την εγκατάσταση των δεξαμενών των χημικών από την Logistic Σουλφούρου μητρική της εταιρεία, συμβεί ένα περιστατικό στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδωρών, το τι θα μπορούσε να συμβεί. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα, χρειάζεται ο Δήμος. Εμείς μέχρι τώρα έτσι δεν το έχουμε επιτρέψει και είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την εγκατάσταση αυτών των δεξαμενών με αυτά τα συγκεκριμένα χημικά να εγκατασταθούν στην περιοχή μας. Όσο για το θέμα το αυτό το οποίο το κρατάμε και encrypto, έχω συζητήσει με τον κύριο Ράτη. Το θεωρώ και εγώ σοβαρό. Έχω εγγυηθεί αυτού του θέματος. Έχω πάρει την υπόσχεση λοιπόν ότι σύντομα, το είπα και του κυρίου Ράτη, ότι σύντομα αυτό το πρόβλημα έτσι θα έχει λύσει και δεν θα συμβαίνει. Λοιπόν, ναι, είναι κάποια θέματα τα οποία πραγματικά έτσι δεν μπορείς να τα συζητάς και να μιλάς, ας πούμε, δημόσια. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Και τελείωσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλος κύριος συνάδελφος, ο κύριος Σημακόπουλος. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Σημακόπουλο. Το ένα έχει σχέση με το Δημοτικό Σχολείο της Ισμίας που πήγαμε.
εάν έχουμε κάτι νεότερο και επειδή μου ζητήθηκε από κάποιους γονείς εκεί πέρα και από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα μπορούσα να έχω έναν πλήρη φάκελο να το μεταφέρουμε και στη Βουλή να σπρώξουμε και από εκεί. Το ένα είναι αυτό. Και μου είπαν να το κάνουμε, δηλαδή το ζήτησαν αυτοί να το κάνουν. Θα ήθελα λοιπόν έναν φάκελο που να έχει τα αυτά για να μπορώ να το. Και αν έχετε την ώρα. Όσο αφορά την παραχώρηση του παιδού, το φάκελο ή το σχολείο. Όσο αφορά την αναγκαιότητα της. Το ένα και το δύο, οι χώροι που προτείνουμε. Δηλαδή όπως ο χώρος εκείνος που λέγαμε από πίσω που είναι δανείκη στο. Στην Διόρυγα δηλαδή και τα λοιπά. Τι χώρους και τα λοιπά. Ο Βούτε το ένα είναι. Ορίστε, κύριε Γιάννη. Λοιπόν. Η Διόρυγα, λέω, φοβάται μην γίνει κανένα εκεί πάνω. Εντάξει, άστος να λένε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, σαφώς και δεν είναι. Διότι το Θεό για να το Θεό λέω, το. Η Διόρυγα. Ναι, ναι, εγώ μπλέξω με το Θεό. Η Διόρυγα δεν είναι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν και ιδιώτες. Έχει ένα ποσοστό ιδιώτες. Θα το βρούμε αυτό, το δεν είναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι κάπως διαφορετικό. Εκεί ζητάμε έναν χώρο να μας να δοθεί, προκειμένου να αναγερθεί ένα σχολείο που το έχει άμεση ανάγκη η περιοχή. Απλά πράγματα. Το πώς και τι θα το δούμε. Λοιπόν, το δεύτερο είναι σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων. Ακούγονται τώρα τελευταία πάρα πολλά και γίνονται και, πώς το λένε, διαγωνισμοί και τέτοια και στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο ο κύριος Στατούλης γυρίζει και ανακοινώνει. Τι γίνεται με εμάς, πού βρισκόμαστε δηλαδή με λίγα λόγια. Οι ενδείξεις που δίνει ο κύριος Στατούλης από τις συνεντεύξεις του έχει εταιρείες έτοιμες προς ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών που θα αναλάβουν κτλ. Κτλ, κτλ. Τι νεότερο έχουμε. Άλλο κύριε Σημακόπουλο, έχετε κάτι άλλο? Όχι. Παρακαλώ, άλλος κύριος συνάδελφος. Θα απαντήσετε κύριε Δήμαρχε. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, αν δεν το πιστεύω. Θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, και να πούμε στα θέματα. Πολύ γρήγορα. Σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Σημακόπουλος, επειδή τον ευχαριστώ κιόλας παρευρέθη στη συζήτηση αυτή τη διαβούλευση που προκάλεσε η τοπική κοινότητα των Ιστιμίων. Θέλω να σας πω, όπως καταλάβατε και στη συζήτηση, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για την Διόρυγα, για την ΑΕΔΙΚ, για την παραχώρηση ενός οικοπαίδου που θα με ξεκινήσει επί εποχής του προηγούμενου Υπουργού Άμυνας, του κ. Μπεγλίτη, και του τωρινού Υπουργού Οικονομίας, όπου είχαμε πάει με τον Πρόεδρο και τον κ. Δήμα, επισκεφθήκαμε τον κ. Σταϊκούρα και την Διευθύντριά του, προκειμένου να μας παραδώσουν ένα οικόπεδο έτσι όπως μας είχαν υποσχεθεί, προκειμένου να χτιστεί το Δημοτικό Σχολείο. Όλα αυτά τα είδαμε ότι είναι σε ένα διέξοδο όσο αφορά το χρόνο και ουσιαστικά είμαστε σε μια τροχιά επειδή πρέπει μέχρι το 2013 να έχουμε τελειώσει τις μελέτες του Δημοτικού Σχολείου, του σχολείου και να έχει ενταχθεί το έργο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Είναι η τελευταία χρονιά αυτής της προγραμματικής περίοδου. Καταλήξαμε λοιπόν μετά από τη συζήτηση και τη διαβούλευση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να παραχωρηθεί η κόπεδα από τη Διόρυγα, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο της Διόρυγας μας παραπέμπει στο Υπουργείο. Δεν μπορεί να το κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο να παραχωρήσει η κόπεδα αν δεν έχει το εντέλεσθε του Υπουργού. Ο κ. Σταϊκός μας είπε ότι εμείς δεν έχουμε θέμα, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της Διόρυγας να προκαλέσει θεσμικά πρώτα αυτή την παραχώρηση και έτσι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που κανείς πραγματικά δεν βάζει εύκολα την υπογραφή αυτές τις μέρες πουθενά. Καταλήξαμε λοιπόν και έχουμε πει ότι το νέο δημοτικό της Ιστιμίας θα χτιστεί στο οικόπεδο του Δήμου που είναι το γυμνάσιο της Ιστιμίας, όπου απαιτεί, όπου μάλλον εκεί ικανοποιεί από θέμα συντελεστών δόμης και κάλυψης τη δημιουργία του σχολείου, του νέου σχολείου της Ιστιμίας και είμαστε στη διαδικασία να ετοιμάσουμε το φακείο της μελέτες προκειμένου να γίνει αυτά, να γίνει αυτό. Όμως εγώ κύριε Ασημακόπουλο θα ετοιμάσω ένα φάκελο που δίνει την αναγκαιότητα ύπαρξη του σχολείου εκεί, προκειμένου και εσείς μέσω των εκπροσώπων σας στη Βουλή να μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, πράγματι κύριε Πετρίτσα, έχετε δίκιο για τον κεντρικό δρόμο. Είμαστε σε μια επιλογή του να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να γίνει η διευθέτηση της κυκλοφορίας του κεντρικού δρόμου.
Όπως επίσης έχετε δίκιο για το Λιμενικό Ταμείο, πολύ μεγάλο δίκιο. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία γιατί εκεί πιστεύουμε ότι πραγματικά έχουμε μείνει πίσω. Για την καθαριότητα, στον κύριο Ράτη θέλω να πω ότι υπήρχε ένα θέμα σημαντικό εδώ και 15 μέρες όσον αφορά την κίνηση των οχημάτων μας. Με κάποιο τρόπο σήμερα δώσαμε μία λύση, οπότε θα πιστεύω ότι θα επανέλθουμε στην καθαριότητα την οποία έχουμε πραγματικά μας σε πολύ καλό σημείο. Δεν θα μιλήσω για το ατύχημα της Motorola, δεν με αφορά πίσω σε αυτό το στάδιο. Τι άλλο, δεν ξέρω αν κάποιο άλλο πρέπει να απαντήσω. Δεν νομίζω, κύριε Πρόεδρε. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων θα έχουμε... νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα σας απαντήσω, κύριε. Κάνουμε μερικές προσπάθειες πραγματικά και εμείς ως Δήμος και σε συνεργασία και με όμορους Δήμους προκειμένου να βρούμε μια λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω όμως δεν είναι της παρούσης να βρούμε τίποτα παραπάνω. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Και ο κύριος Πέρας. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να παραπονεθώ. Στο τελευταίο φόστα που έγινε το Συμβούλιο στην Τρίπολη, δεν ενημερωθήκαμε σαν μέλη, και εγώ και ο κύριος Λοΐς, να παραβρεθούμε. Έμαθα εγώ μία ώρα πριν, με πήραν το Δήμο Κορίνθου τηλέφωνο. Δεν με ειδοποιήσει κανένα από το Δήμο. Παρακαλώ πολύ, σε αυτά τα θέματα σοβαρά πρέπει να παραβρισκόμαστε. Ναι. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν μας ενημέρωσαν ούτε και εμάς μας ενημέρωσαν. Τους κάναμε πολύ σημαντική επίπληξη για το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό, αν είχαν ενημερώσει και εμάς, θα σας ενημερώναμε. Γιατί εμείς συμμετέχουμε, εσείς και ο κύριος Λόης, δηλαδή. Έτσι. Δεν ενημέρωσαν κανέναν πραγματικά στο Δήμο. Κανέναν απολύτως. Έχουν τον Δήμαρχο τον Πρόεδρο και μου λέει: Και να έρθετε, μου λέει, να μένετε μονόδρομο πλέον. Λέει: Θα πάτε. Όχι, εξάρτητα από την απόφαση, υπάρχει ένα σημαντικό θεσμικό θέμα, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν ενημερωθήκαμε όσον αφορά τη συνεδρίαση του ΦΟΣΔΑ. Πολύ σημαντικό. Και ισχυρίζονται ότι τα φάξ ήταν κλειστά. Αυτό ήταν ο ισχυρισμό. Γιατί δεν ενημερωθήκαμε. Πώ ενημερωθήκαν οι άλλοι Δήμοι. Αυτό είναι. Τα δικά μα το Δήμο. Εντάξει. Τι είπατε, Εσπεράτο. Γεια σας. Πού μπορώ να κάτσω, κύριε Δημαρχή, κύριε Πρόεδρε? Όπου θέλετε, καλύστε. Καθίστε σε μια ανάμεσα έδωσα και αν θέλετε να μιλήσετε. Εδώ. Ναι. Παρακαλώ, άλλος κύριος συνάδελφος. Παρακαλώ. Μόνο μια κουβέντα για αυτό που είπε ο Γιώργος, το δεύτερο θέμα για το ανταλλακτικό, τις Κυριακές που είπατε. Ήδη έχουμε συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες σε ολικούς μόδους και θα ξεκινήσει η διαδικασία που έχουν υπόψη μας. Είμαστε στη διαδικασία. Ωραία. Δεν ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε και προδότες. Συγγνώμη. Να ενημερώσουμε το Σώμα ότι παρευρίσκεται στην απόψινή συνεδρίασή μας ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Κορινθίας, ο κύριος Στάθης Μπούκουρας, το μικρό δεν θυμόμαι. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, προχωράμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση και χαιρετισμό? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή σας και το καλωσόρισμα. Πληροφορήθηκα τηλεφωνικώς ότι υπήρχε μια παρέμβαση στο Συμβούλιο για αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής από τις εορταστικές εκδηλώσεις 25 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Απλά ήθελα να με ενημερώσω στο Προεδρείο. Πέρασε από ψηφοφορία. Όχι, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν πέρασε καν. Πολύ ωραία. Σαν παρέτηση αυτό, θα ήθελα να παρακολουθώ κάποια άλλη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, γιατί έχω πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για το Δήμο σας, που ενδεχομένως να μην έχετε ενημερωθεί. Ό,τι έχετε στείλει κάτω στη Βουλή προσωπικά σε μένα στο γραφείο μου με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενεργήσει και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται αυτού του καλεκούς καιρούς. Συγγνώμη για την ξαφνική παρέμβασή μου, δεν ήθελα να τσακωθώ, δεν έχω έρθει με κακές διαθέσεις προς Θεού, εντάξει. Λοιπόν, άλλωστε εδώ πέρα έχετε ένα από τα πιο έτσι, σκληρά δημοτικά συμβούλια, με ένταση. Πρόεδρε, αφαίρεσέ του το λόγο και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Ποιος είναι αυτός?
Είναι αυτό που λέμε. Παρακαλώ κύριε. Παρακαλώ κύριε Δημήτρη. Παρακαλώ καθίστε κάτω. Δεν έχετε λόγο. Δημοκρατία. Καθίστε κάτω κύριε. Αν δεν εφασιστεί. Άφηγο του φιδιού που θα να μα την πείσκε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ακούστε εκεί. Παρακαλώ. Έτσι θέλουμε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Τι θέλετε να κάνω κύριε Γιώργη. Να το πετάξει έξω. Να το πετάξει έξω κύριο Δέντε. Να το πετάξει έξω τον κύριο Δέντε. Αυτό είναι. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε. Σα παρακαλώ κύριε. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Αν έρθει να το πει, να το πει φατσαμπάτσα. Με μένα φατσαμπάτσα. Εντάξει. Με μένα φατσαμπάτσα. Ποια φατσαμπάτσα. Τίποτα από το φίλο εγώ αν έχει κάτι να πει. Για μένα αν έχει να πει κάτι. Μπροστά στα μάτια! Κύριε σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εντάξει, ναι, αν έχεις πει να έκανα αυτά που ξέρεις αλλού, όχι σε μένα, εκεί που σε παίρνει. Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Μονεκά. Όπως βλέπεις κύριε πρόεδρε, μόνο από την παρουσία μου έχουμε λίγο πρόβλημα. Τι να κάνω, η δημοκρατία μας πρέπει να σέβεται κατέρωθεν. Είμαι δημοκρατικά εκλεγμένος, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν παίρνω στη διαδικασία να αναπτύξω διάλογο με ένα πολιτικό πτώμα πλέον. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει τρόπο να. Είπε τόσα να κάνω εγώ κάτι, να κάνω κάτι για τον εγωισμό. Για τον εγωισμό. Είστε στο ειδή και παραμένετε βάσει στο ειδή. Εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που εξυπηρετείτε είναι συγκεκριμένο. Στι συγκεκριμένε. Κύριε, θα διακόψω το συμβούλιο. Θα διακόψω το συμβούλιο, κύριε. Κύριε, βέβαια. Το πτώμα, λέει. Παρακαλώ. Κόψε έναν άλλο. Λοιπόν, είναι κρίμα. Σας είπα ότι δεν είχαμε διαθέσει για να τσακωθώ, έτσι. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι μια απάντηση πρέπει να δώσω έστω και τυπική. Λοιπόν, εγώ απλά ήθελα να ενημερωθώ για το συγκεκριμένο συμβάν. Χαίρομαι που δεν πέρασε καν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ένταση. Να είστε καλά. Πρέπει να ψαχθεί, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο, κύριε. Δεν έχετε τον λόγο, κύριε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή κύριε Βουλευτά το θέμα έχει τελειώσει, έτσι, θεωρώ ότι δεν αξίζει τον κόπο να επανέλθουμε. Δεν αξίζει τον κόπο να επανέλθουμε, ειλικρινά δηλαδή. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Η αμοιβαία συζήτηση. Παρακαλώ, λοιπόν. Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε. Το πρώτο θέμα λοιπόν, κύριε Βουλευτά, αφήστε τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Το πρώτο θέμα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ εμείς. Λοιπόν, το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η αποδοχή, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η αποδοχή ποσού 33.167,77 ευρώ προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. Ξύλο. Αποδοχή λοιπόν, το θέμα κύριοι συνάδελφοι, αποδοχή ποσού. Παρακαλώ κύριε Γιώργη, να ξεκινήσουμε κάτι. Μισό λεπτό. Θα πω ένα πράγμα, Πρόεδρε. Δήμαρχε, θα πω ένα πράγμα. Εάν ο κύριος Σαν να πει κάτι για το άτομό μου ή αφήσει να αρνηθεί κάτι, φοβάμαι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν σε άσχημα. Απλώς σας το λέω. Εάν ο κύριος Δέδες, ο κύριος Δημήτριος Δέδες, ξανααναφέρει κάτι για το άτομό μου που δεν έχω δώσει δικαιώματα εγώ στη ζωή μου, σαν πολιτικό πρόσωπο, ούτε στα δημοτικά ούτε πουθενά. Εμένα δεν με είδε κανείς σε καμία συγκέντρωση, με καμία σημαία και ποτέ. Τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν θα πω για 18 χρονών που έκανα, για τα τελευταία 20 χρόνια. Εάν αφήσει πάλι εκ μέσω κ. Δέδες, φοβάμαι θα εκτραπούν πολύ τα πράγματα, κ. Πρόεδρε και κ. Δημαρχέ. Απλώς αυτό λέω να το δείτε υπόψη σας. Λοιπόν, είναι άνθρωπος του διαγνού σας, είναι προποιητικός, είναι απειλητικός με τον τρόπο του και με τη στάση του και φοβάμαι θα εξαλειφθούν τα άλλα σε άσχημη κατάσταση. Δεν θα φταίω εγώ, Πρόεδρε Δήμαρχε, δεν θα φταίω εγώ. Δεν έχω προσβάλει για τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός για τίποτα. Δεν έχω. Ούτε έχω αφήσει και αιχμές αν ανήκεις, δεν ανήκεις, που ανήκεις και τι θα κάνεις. Εντάξει.
Εάν ο κύριος Δέβε ξανααναφέρει κάτι τέτοιο ή αφήσει, φοβάμαι θα εξελιχθούν πολύ άσχημα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ο τηλέφωνος από το κύριο έγινε από εδώ μέσα. Παρακαλώ. Αυτό θέλω να τονίσω και να γραφτεί στα πρακτικά. Παρακαλώ. Και είμαστε εμείς. Δεν γράφετε τίποτα στα πρακτικά, γιατί δεν έχετε τον λόγο. Αυτό συμβαίνει, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ μέσα. Δυστυχώς. Είναι μυστικές ακριβώς. Μα τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Τι εκπέσεις είναι αυτές. Δεν είναι θέμα μυστικότητας. Δεν είναι θέμα μυστικότητας. Είναι θέμα συμπεριφοράς και νοοτροπίας. Κρίμα ειλικρινά, γιατί θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου και Θεοδωρών έχει ένα επίπεδο που μπορεί όλες αυτές τις εντάσεις να τις απορροφήσει και να τις κατανοήσει. Δυστυχώς, σήμερα απόψε λειτουργήσαμε πολύ επιβόλαια και πολύ ανώνυμα. Και πολύ ανώνυμα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Για κάποιο πολιτικό πρόσωπο το οποίο μπήκε εδώ πέρα και το οποίο ενδεχομένως ήταν απάντεχα και λοιπόν εμείς τι είμαστε. Δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα. Δεν έχουμε πολιτική σκέψη. Πώς δηλαδή. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι κρίμα δηλαδή. Είναι κρίμα. Παρακαλώ κύριε Καρκαβά. Παρακαλώ. Θα κύριε Πρόεδρε να απευθύνετε μόνο στον αντιδήμαρχο στον Δέδε τον Δημήτριο. Σε κανέναν άλλο δημοτικό σύμβουλο. Ο οποίος πραγματικά μας ξεφτύλισε όλους. Μπορεί να έχει τις πεπιθήσεις ό,τι θέλει. Μας γυρίζει αιώνες πίσω. Είναι απαράδεκτο. Εγώ νιώθω ντροπή και να αποχωρήσω. Δεν θα συνεχίσω. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ότι το γεγονός ότι απευθυνόταν, δεν ξέρω ποιος ήταν ο κύριος βουλευτής, ο Τριδερό, οποιοςδήποτε να ήταν. Δεν έπρεπε να λέει αυτά τα πράγματα και να συνεχίζει παρά τις παρατηρήσεις σας να δεν έχει το λόγο κλπ. Και να λέει αυτά τα πράγματα. Διότι θεωρώ ότι προσβάλλει όλο το σώμα. Οποιοςδήποτε η δημοκρατία δεν έχει ούτε όρια ούτε περιθώρια και αντέχει όλες τις τοποθετήσεις και καταστάσεις. Το γεγονός ότι καταγράφονται και αυτά αύριο θα είναι αναρτήσεις παντού και θα ακούγεται ο κύριος αντιδήμαρχος και θα πρέπει για μένα να ζητήσει συγγνώμη από εμάς. Από εμάς τους ιδίους που μας προσέβαλε με τον τρόπο που επενέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καρκαβά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην αποχωρήσετε και θα απευθυνόμουν στον κύριο Δήμαρχο σαν αρχηγό της παράταξης, στην οποία ανήκει ο κύριος αντιδήμαρχος, να πάρει οπωσδήποτε θέση και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Όχι μόνο θέση, αλλά να βάλει και τα πράγματα στη θέση τους. Παρακαλώ με την άδειά σας να συνεχίσουμε. Στο πρώτο λοιπόν, εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα,